Είναι η πρώτη πτήση που φτάνει στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης φέτος, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Join Up, του μεγαλύτερου tour operator της Ουκρανίας, με τη Δαναός. Η υποδοχή θερμή, όπως και η κριτική φιλοξενία, με ήχους, χορούς και κριτικά εδέσματα να συνοδεύουν την υποδοχή Ουκρανών κυρίως τουριστών, που για μερικές ημέρες κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους τις δυσκολίες και τον πόνο και να γευτούν στην Κρήτη ένα μικρό έστω διάστημα ξεγνιασιάς. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, υποδεχόμαστε σήμερα τους πρώτους Ουκρανούς επισκέπτες που παρόλο τις δυσκολίες που περνάνε αυτή τη στιγμή επιλέγουν την Κρήτη μας σαν προορισμό και δεν θα μπορούσαμε να τους υποδεχτούμε διαφορετικά πέρα από αυτή τη μικρή γιορτή που στήσαμε έτσι ώστε να νιώσουν την πραγματική κριτική φιλοξενία. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, η πρώτη για φέτος πτήση αυτής της συνεργασίας έγινε δεκτή και με μια υδάτινη αψίδα για γούρι και καλοτυχία και μαζί την ευχή για μια καλή σεζόν. Ευχόμαστε να έχουμε μια δυνατή χρονιά, να είναι ευχάριστη και για εμάς και για τους επισκέπτες μας. Η συνεργασία του tour operator Join Up με τη Δαναός εκκινεί για την τουριστική σεζόν μια σειρά από πτήσεις που θα γίνονται προς την Κρήτη από αεροδρόμια όμορων χωρών της Ουκρανίας, δίνοντας την ευκαιρία, όπως υπολογίζεται, σε 80 περίπου χιλιάδες ανθρώπους να μετακινηθούν προς το νησί, απολαμβάνοντας τις διακοπές τους. Η Δαναός ήδη από πέρυσι έχει ξεκινήσει μια στρατηγική συνεργασία με τη Join Up με 500 περίπου προγραμματισμένες πτήσεις. Περιμένουμε περίπου 80.000 επισκέπτες να επισκεφτούν την Κρήτη. Λόγω της κατάστασης, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να ταξιδέψουν από το αεροδρόμιο της Ουκρανίας και εξυπηρετούνται από τα αεροδρόμια των όμορων χωρών. Οι πρώτοι Ουκρανοί κυρίως επισκέπτες φάνηκαν να απολαμβάνουν τη θερμή υποδοχή, με κάποιους να χειροκροτούν, άλλους να δοκιμάζουν με θέρμητα εδέσματα και άλλους να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη γιορτή που αποτέλεσε το καλύτερο καλωσόρισμα.